δεν είδη, κινδικάσεις. Την αφήνει, μύθο να ακούσεις. Μην καταδικάζεις κάποιον, αν πρώτα δεν ακούσει τι έχει να σου πει. Χάραξε το σώμα της αλλά και την ψυχή της ο αποκλεισμός της από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Δεν είπα καν τη λέξη ουσιαστικά ρατσιστικό μαύρος. Είπα Αφρικανούς. Είναι σαν να λέω σαν Έλληνα. Η Βούλα Παπαχρήστου μιλάει αποκλειστικά στο Σταρ για το γνωστό tweet που προκάλεσε τον αποκλεισμό της. Υπήρξαν πάρα πολλές επιπτώσεις στην ψυχολογία μου, στον τρόπο που έπρεπε ξαφνικά να αντιμετωπίσω εσάς. Στους δημοσιογράφους, στα μίντια. Ήταν ένα πράγμα το οποίο με έπνιξε ξαφνικά. Δεν είχα μάθει σε όλο αυτό το γκλειό περιβαλλόμενο. Μετανιώσατε καταρχάς για αυτό που είπατε? Όχι. Δεν μετανιώσατε? Δεν τιμωρήθηκα όπως έπρεπε. Νομίζω δεν χρειάζεται να μετανιώνουμε κανένας για κάτι. Για τη φράση αυτή που είπατε, ήταν πλάκα δηλαδή κάνατε? Φυσικά και έκανα πλάκα. Φυσικά. Το είχαν βάλει πάρα πολλοί κόσμοι στους λογαριασμούς τους και έτσι και εγώ ήμουν μία από αυτές που δεν πίστεψα ότι η δική μου αναδημοσίευση θα μπορούσε να ενοχλήσει. Λάψατε? Όταν έμεινα μόνη μου και αντιμετωπίζοντας όλο αυτό, ήταν τα πράγματα λίγο δύσκολα για μένα. Λάψατε? Φυσικά. Φυσικά. Πώς είστε πιο ευαίσθητοι, γιατί ο κόσμος νομίζει σκληρή γυναίκα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νομίζω ότι είμαι ένα παιδί ακόμα. Νομίζω, έτσι. Είμαι νέα. Και βρείτε μου ένα παιδί, ακόμα κι εσείς όταν ήσασταν 24, δεν κάνατε ένα λάθος. Είναι η πρώτη φορά που η Βούλα Παπαχρήστου απαντά σε όλα τα δύσκολα ερωτήματα για τις σχέσεις με τον Ηλία Κασιδιάρη, για όσα έχουν ακουστεί όσον αφορά τη συμμετοχή της σε πολιτικό κόμμα, αλλά και για το γεγονός του αποκλεισμού της από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί για την προσωπική της σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και για τις φωτογραφίες που την τράβηξαν μαζί με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Δεν ήταν μόνο οι φωτογραφίες, ήταν και πράγματα τα οποία δεν ισχύαν. Και ο ίδιος εκφράζει τα λόγια του απλού πολίτη. Τα περνάει μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι που γίνεται. Θεωρείτε ότι μερικές φορές ξεπερνάει τα όρια? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω. Σας είχα ρωτήσει και παλιότερα για το Χαστούκι στην κυρία Κανέλη και για κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Θυμάμαι ότι νομίζω ότι το ξεκίνησε πρώτος εκείνος. Δεν το ξεκίνησε πρώτος. Όχι, νομίζω. Εσάς, αν σας χαστούκιζε κάποιος, πώς θα τη δρούσατε? Νομίζω ότι αν ήμουν προκλητική απέναντι σε έναν άντρα και τον έβριζα, δεν ξέρω πώς θα τη δρούσε. Αλλά νομίζω ότι άμα προκαλείς, πρέπει να είσαι έτοιμος για την απάντηση. Η Βούλα Παπαχρήστου αποκλείει οποιαδήποτε εμπλοκή με την πολιτική, καθώς είχε γραφτεί στο παρελθόν ότι θα κατέβει ως υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή. Δεν γνωρίζω να κάνω πολιτική. Το αντικείμενό μου δεν είναι αυτό και ούτε νομίζω ότι θα ήθελα ποτέ να γίνω κάτι τέτοιο. Δεν είναι η ιδιότητά μου αυτή. Η επιστροφή της Βούλας Παπαχρήστου έγινε μετά τον αποκλεισμό της στο Διεθνές Meeting Γκαλά Γυναικών στη Φιλοθέη, όπου αγωνίστηκε δίνοντας ταυτόχρονα μέσα από την κάμερα του Σταρ ένα μήνυμα στον κόσμο. Η ώρα του αγώνα είναι η ώρα της αλήθειας, παιδιά.